Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στο στούλιο του Μιλτέν τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υφυπουργό παιδεία και θρησκευμάτων, αλλά κυρίω υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθηνών. Μάλιστα. Ξέρετε, έχω ένα άγχο, κύριε Συρίγο, μέρε με του καλεσμένου. Μην κάνω κανένα λάθο συμπεριφέρεια, γιατί εντάξει, δικαιολογημένα αυτό είναι το. Στα το του Δήμου Αθηναίων, Αθηνών. Πώ πάει η προεκλογική περίοδο, να σα ευχαριστήσουμε γιατί βρήκατε χρόνο και ήρθατε. Είναι χαρά μου και τιμή μου. Μάλιστα, έχουμε σχέση ε, για τέτοια θέματα εδώ και πολλά χρόνια, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου. Ε, πιστεύω πάει καλά. Θα το δούμε. Ποιο είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο περισσότερο, Τι πράτε. Εξαρτάται από το κοινό με το οποίο μιλά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, για παράδειγμα, τι, τι συμβαίνει με την Τουρκία, ή Τι συμβαίνει με την εξωτερική πολιτική, Τι συμβαίνει με την άμυνα. Υπάρχουν άνθρωποι άλλοι οι οποίοι σου λένε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε τι γίνεται με την ακρίβεια. Υπάρχουν άλλοι. Που σου λένε τι γίνεται με την ασφάλεια. Εξαρτάται από τι περιοχέ τη Αθήνα και από το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σου λένε τι γίνεται με τα πανεπιστήμια ή τι γίνεται με τα σχολεία. Είναι γονεί, Παραδείγματοι. Ε, η κάθε ομάδα έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα. Πολύ φοβάμαι ότι η πρώτη ομάδα που ρωτάει για την Τουρκία και την εθνική άμυνα ίσω να μην πάρει απαντήσει στην προεκλογική περίοδο γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα κανένα κόμμα δεν φαίνεται να το έχει στην ατζέντα του. Για, για αυτό να, για να εδώ. συζητηθεί. Γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ για να το συζητάμε. <laughs> και επειδή δυστυχώ, όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, πολύ φοβάμαι ότι ένα τεράστιο θέμα που θα έχει να αντιμετωπίσει με όλα αυτά που διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε, θα είναι το ελληνοτουρκικό. Πώ δεν παίρνει την κατάσταση, Έχουμε και τι εκλογέ στην Τουρκία, Έχουμε και αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα με την υγεία του Ερντογάν που από χθε υπάρχουν διάφορε φήμε. Τι βλέπετε μετά τι εκλογέ, Είναι δυνατόν με αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή με την Ελλάδα να λέει ότι εμείς έχουμε μία διαφορά. Τέλος. Και με τους άλλους απέναντι να λένε, ξέρετε, έχουμε μία πρόταση εξημείων και μία ατζέτα. Μπορεί να, να αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση. Οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, ας θα πω κάτι ευρύτερα και μετά θα το φέρνω ναι. στο σήμερα. Με την Τουρκία είμαστε εδώ και πολλά χρόνια σε μια συγκρουσιακή πορεία. Ο στόχος των ελληνικών κυβερνήσεων είναι να αποφύγουμε τη σύγκρουση χωρίς να έχουμε υποχώρηση στα εθνικά θέματα. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Mm -hmm. Και αυτό γίνεται με διαφόρους τρόπους. Ο πιο βασικός είναι η άμυνα της χώρας. Δηλαδή φροντίζουμε, δαπανούμε πολύ περισσότερα για το ΑΕΠμα, από το ΑΕΠ μας σε σύγκριση με άλλες χώρες για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Σε γενικές γραμμές το έχουμε πετύχει. Από την άλλη μεριά όμως, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει υποχώρηση σε αρκετά θέματα, ε, εδώ και πολλές δεκαετίες, που σχετίζονται με δικαιώματα που μας δίνει η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας τα οποία ακόμη δεν τα έχουμε ασκήσει διότι δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά χαρακτηριστικό παράδειγμα η αύξηση των χωρικών υδάτων ε, από εκεί και πέρα πάω στο σήμερα ε, η Τουρκία από το 1974 και μετά έχει έναν κατάλογο τον οποίο διαρκώ φουσκώνει ε, το 1974 το Μάιο είχε καταθέσει ένα έγγραφο στο, μια, είχε γίνει μια διπλωματική διακίνωση μεταξύ, είχε υπάρξει μια φάση διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είχαμε ακόμη δικτατορία στην Ελλάδα και είχαν στείλει ένα κατάλογο με τα θέματα τα οποία έθεταν. Από τα 6-7 θέματα, νομίζω ήταν 6 τα θέματα, μόνο δύο παραμένουν στην επικαιρότητα. Ε, το θέμα της οριοθετήσεως της Φαλοκρηπίδας και το θέμα της μουσουλμανικής μειότητας στη Θράκη, της τουρκικής όπως το έλεγαν οι Τούρκοι. Τα υπόλοιπα θέματα, σε γενικέ γραμμέ δεν τίθενται πάνω στο τραπέζι. Αντιθέτω, έχει τεθεί θέμα από στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου, δεν το είχαν αναφέρει το 1974, αλλά το είχαν πει παλαιότερα. Τίθεται θέμα διαφορά εθνικού ενεργού χώρου με χωρικά ύδατα, των ορίων του FIR Αθηνών, των ορίων τη ζώνη έρευνα διασώσεω, ε, οι γκρίζε ζώνες κυριαρχία στο Αιγαίο που ξεκίνησαν το 1996 και το τελευταίο φασούλι που μα βγήκε το 2020-2021 με τι επιστολέ του Τούρκου αντιπροσώπου του Συνιρλίου προ τον ΟΙΕ, στι οποίε θέτει θέμα ελληνική κυριαρχία στα μεγάλα και ρητό στη συνθήκη τη Λοζάνης και των Παρισίων νησιά του Αιγαίου. Είναι τόσο μακριά οι θέσει των δύο πλευρών που θεωρώ υπό αντικειμενικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολο να συζητήσουμε. Τώρα, υπάρχουν δύο σχολές. Υπάρχει μια σχολή η οποία σου λέει η Τουρκία τα λέει αυτά τα πράγματα για διαπραγματευτικούς λόγους, δεν θα τα βγάλει στην επιφάνεια όταν θα τρέξουν, όταν θα έρθει η ώρα των πραγματικών συζητήσεων. Αυτό το άκουε κυρίως από αυτούς που ασχολούνταν με τις διαρευνητικές συνομιλίες. Στην πράξη όμως, η Τουρκία μπορεί να μην το ανέφερε σε, στην πρώτη περίοδο των διερευνητικών συνομιλιών, ήταν όμως πάνω στο τραπέζι και κάποια στιγμή το έβγαλε στην επιφάνεια. Επομένως δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό και επιπλέον η Τουρκία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν θέτει ένα θέμα πάνω στο τραπέζι, χαρακτηρίζεται εθνικό θέμα και γίνεται ταμπού. Επομένως, όποιος και να έρθει μετά, όσο καλή διάθεση και να έχει να πει ότι εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε διακριτικήσει στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Το πιο πιθανό είναι να χαρακτηριστεί από το τουρκικό πολιτικό σύστημα ως προδότης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, οι θέσεις μας απέχουν απίστευτα πολύ. Τώρα, έχει υπάρξει μία προσέγγιση των δύο χωρών μετά, την, σεισμού του Φεβρουαρίου του 2023, τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, τους δύο σεισμούς. Ε, και αυτό αποτυπώνεται εμπράκτος ε, με το θέμα των παραβιάσεων του ελληνικού εναρίου χώρου. Από τις 16 Μαρτίου έχουμε και μετά... Ναι. Έχουν μηδενιστεί, Έχουν mm -hmm. Και από τότε που έγινε ο σεισμός και μετά ήταν ελάχιστες. Αυτό έχουμε να το ξαναδούμε από το 1999. Πάλι με σεισμούς τότε. Αυτό είναι κάτι που ως ευκαιρία δεν μπορεί να το αφήσεις έτσι. Δηλαδή σου ανοίγει ένα παράθυρο. Και το διερευνάς. Αλλά Ταυτοχρόνω κρατά και μικρό καλάθι, διότι οι θέσει των δύο χωρών απέχουν απίστευτα πολύ. Το είχαμε δει και το 1997 για λίγου μήνε, για ένα τετράμινο. Όχι με σεισμού. Είχε γίνει μια αερομαχία στο Αγίο, εν Και οι Τούρκοι έκαναν μετά τέσσερι μήνε να εμφανιστούν. Ή... Ήταν τότε που είχε πέσει το. Ναι, το... στη, στη Μητυλίνη, το έξω ναι. τη Στη Λέσβο. Ναι. Και είχε καεί ο Τούρκο πυλώνα. Ακριβώ. Ο... Η... Ο... Του ήταν το δεύτερο αεροπλάνο του που είχε πέσει. Ναι. Ναι. και πέσει δύο φορές και αυτός που χάθηκε λεγόταν και Ερντογάν ο δεύτερο που χάθηκε ο δεύτερος που χάθηκε ο και που που Ερντογάν Μα επεσήμανε ένα πολύ έτσι αξιοσέβαστος αντιστράτη ο κ. Καμπουρίδης ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ο Ερντογάν να κάνει τα πάντα για να μην χάσει την, την εξουσία και... ο κ. Και… Καμπουρίδης ό,τι λέει είναι εξαιρετικά προσεκτικά το έχει ψάξει πάρα πολύ καλά και πρέπει να το ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Παρουσιάζει λοιπόν ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο μπορεί να έχουμε μια Τουρκία σε αναταραχή πολιτικά. Πολύ πιθανό. Αυτό θα πρέπει να μα ανησυχεί, Υποθέτω. Λοιπόν, ε, <coughs> καταρχά, υπάρχουν θεωρητικώ δύο σενάρια. <coughs> ή κερδίζει ο Ερντογάν, ή κερδίζει ο Κελιτσεντάρογλου. Αυτή τη στιγμή, οι δημοσκοπήσει φέρουν τον Κελιτσεντάρογλου να κερδίζει. Βέβαια, ισχύει πάντοτε αυτό που είχε πει ο Στάλιν, ότι δεν πιέζει ρόλο ποιο ψηφίζει και τι, και τι ψηφίζει, αλλά ποιο μετράει τι ψήφου. Επομένω, ε, το ότι ο, ο Κιλτσντάρογλου προηγείται στι δημοσκοπήσει δεν σημαίνει απαραίτητο κάτι. Ε, σημείο δεύτερο, εάν ο Ερντογάν χάσει την εξουσία λόγω εκλογών, θα είναι ο πρώτο αυταρχικό ηγέτη που θα χάσει εξουσία λόγω εκλογών. Δεν έχει ξανασυμβεί. Θα δούμε αυτό με την υγεία του. Ναι, πώς θα συνεχίσει τις ναι. επόμενες μέρες γιατί ίσως παίξει το ρόλο του. Από εκεί και πέρα ας υποθέσουμε ότι κερδίζει ο Κιλτστάρογλου. Ο Κιλτστάρογλου έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του ένα ολόκληρο καθεστώς. Αυτό που είχε πει ο Παύλος Πολάκης η αρμή της εξουσίας, εκεί δεν είναι η αρμή της εξουσίας. Είναι ένα μπετόν αρμέ το οποίο ο Ερντογάν ελέγχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Την αστυνομία, παραδείγμα, την ελέγχει πλήρω. Τη δικαιοσύνη την ελέγχει πλήρω. Το στρατό τον ελέγχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, Επομένω, όποιο αντίπαλο του Ερντογάν αναλάβει, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτο που θα είναι εν το συνόλο απέναντί του. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην ομάδα των έξι που υποστηρίζουν την αντιπολίτευση, τον κ. είναι και άτομα πρώην συνεργάτε του Ερδογάνη. Παραδείγματι, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον Ταβούτογλου. Είναι στου έξι που υποστηρίζουν Λά. τον κ. Άρα έχει και Ισλαμιστέ μέσα η ομάδα κ. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ομοιογενή. Και αυτή τη στιγμή του συνέχει η αντιπαλότητά του με τον Ερντογάν, δεν σημαίνει ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Εάν λοιπόν ο Κιλιτσιντάρογλου μπει στη διαδικασία, κερδίσει την εξουσία και μπει στη διαδικασία να συγκρουστεί με το σύστημα Ερντογάν υποχρεωτικό, η Τουρκία θα περάσει μια φάση έντονη εσωστρέφεια. Ε, εκεί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνο να θελήσουν να εξωτερικεύσουν τα εσωτερικά του προβλήματα, ρίχνοντα την μπάλα έξω από το γήπεδο και το κλασικό κλασικός παίκτη είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στον οποίο στέλνει την μπάλα. Αν βγει ο Ερντογάν, μάλλον αν παραμείνει ο Ερντογάν στην εξουσία, ακόμη και αν χάσει τι εκλογέ, γιατί είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών, η Τουρκία πάλι μπαίνει σε μια φάση έντονων αντιδράσεων, η οποία θα είναι πιο απλή όμω για τον Ερντογάν να του ηρεμήσει. Γιατί συνδέεται και με την νοοτροπία των Τούρκων. Το πιο απλό σενάριο, και κατά τη γνώμη μου το πιο πιθανό, είναι να κερδίσει ο Ερντογάν τι εκλογέ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να περιμένουμε επειδή θα έχουμε δύο νέες κυβερνήσεις και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει κάποια προσπάθεια από πλευράς συμμαχικών κρατών να υπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ μας. έχει ήδη υπάρξει, ο, ο κύριος Μπλίνγκεν πήγε στην Άγκυρα και εδώ είδε και τον κύριο Τσίπρα και νομίζουμε όλοι ότι δεν είναι τυχαίο. Ότι είδε και τον κύριο Τσίπρα. Αν και ε, γενικά δεν νομίζω ότι πρέπει να έχετε παράπονο σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά τουλάχιστον από την αντιπολίτευση που έχετε από όλα τα κόμματα. Αλλά το ότι είδε και ο Αμερικανό υπέξω των αρχηγών τη εξωματική αντιπολίτευση ήταν μάλλον για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια ηρεμία σε αυτά τα θέματα. Θα υπάρχουν αντιδράσει, εν πάση περιπτώσει, όποιο και αν είναι η κυβέρνηση. Τώρα με τσιγκλάτε <clears> λίγο. Να... Κάνω, ναι. ναι, με τσιγκλάτε λίγο να απαντήσω. Mm -hmm. ε, θα μπορούσα να θεωρήσω ότι ήταν μια κίνηση αυροφροσύνη. Προς κάποιον... Δεν το έκανε στην Τουρκία. Το έκανε εδώ μόνο. Ναι. Κίνηση αυροφροσύνη προ κάποιον που πέρασε τη Συμφωνία των Πρεσπών. <χ> Διότι <χ> η κίνηση αυροφροσύνη ναι. για ένα σημαντικό εμπόδιο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ δεν έχει γίνει στην περίπτωση της Βουλγαρίας που είναι επίση μέλος του ΝΑΤΟ. Πάντω, στην κοινή γνώμη, αρχίζει και συζητείτε αυτό το ενδεχόμενο ότι πάμε για μια Συμφωνία Πρεσπών στο Αιγαίο. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ε, απαιτεί πάρα πολλά βήματα. Ε, το ότι θα υπάρξουν, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν κινήσεις από πλευρά συμμάχων, διότι όντω η κατάσταση του τελευταίους μήνες είχε ξεπεράσει τα όρια ε, της μιας παραδοσιακής αντιπαλότητας Ελλάδος-Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν να έχει κάποιον να σου λέει ανά δεύτερη μέρα θα σου ρίξω ένα πύραυλο στο κεφάλι, yeah. θα έρθω ένα βράδυ, μάθε να κολυμπάς κτλ. κτλ. Επομένως, θεωρώ βέβαια ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε, δεν είμαι όμως σίγουρος ποιος είναι ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων. Επειδή έχουμε την εντύπωση ότι ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων πάντοτε πρέπει να είναι μια συμφωνία. Πολλές φορές οι παρεμβάσεις είναι της λογικής κατεβάστε τους τόνους, κοιμηθείτε πάνω σε αυτά που θεωρείτε δικαιώματά σας, δεν χρειάζεται να ανταφωνάζετε. Να πάμε το τενεκεδάκι πιο κάτω δηλαδή, λέτε. Όχι, ε, δεν χρειάζεται... Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Ε, το να εμένει σε αυτά δεν σημαίνει ότι ε, θα λυθούν. Θα σας πιάσω το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Δεν είναι κάτι που απειλεί την Τουρκία η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όποιος πιστεύει δηλαδή, φεύγω από την Ελλάδα, όποιος πει διεθνώ ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να εξαπολύσει η επίθεση στην Τουρκία από τα νησιά της, μάλλον ως ανέκδοτο θα, προς την Τουρκία, μάλλον θα ακουστεί ως ανέκδοτο. Επομένως, αυτή είναι μια κατάσταση που συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, την οποία η Τουρκία μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά ως εκεί. Ε, παντός είχαμε εδώ το Μανώλη Κοτάκη, ναι. ο οποίος δεν είχαμε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι είναι γνωστό, διευθύντης της Εστίας, η οποία δεν είναι μια εφημερίδα που... τη αριστεράς. Της αριστεράς. Ε, ε, έγραψε ο Μανόλη και μα τα είπε και εδώ ότι ανάμεσα σε αυτά τα έξι σημεία που είπε ο κ. Τσαβούσο και ο κ. Καλίν μετά από του σεισμού, γιατί μπορεί να μηδένισαν τι ε, παραβιάσει το Αιγαίο αλλά τα θεματάκια του τα θέτουν επάνω. Η στρατηγική του δεν έχει αλλάξει. Ναι. τακτική Α, έχει αλλάξει. Είπε ότι ανάμεσα σε αυτά τα έξι σημεία ο Μανόλη είναι αποστρατικοποίηση σε βάθο πενταετία και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα θα δωδεκάνησα. Τώρα στο θέμα τη αποστρατικοποίηση, να γίνω και εγώ λίγο κακό, όλη αυτή η κινητικότητα που παρατηρήθηκε στα νησιά με αφορμή την Ουκρανία έχει δημιουργήσει μια καχυποψία στου Έλληνες πολίτε ότι μήπω έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ε, <κυρίζει> να πω κάτι το οποίο το είπα και σε κάποιε επαφέ που είχα με άτομα από το εξωτερικό τα οποία, με τα οποία έτυχε να συνομιλήσω για τέτοια θέματα και το έχει επαναλάβει επανειλημμένω και η ελληνική κυβέρνηση. Κάτι που απειλεί. κυρίω ο Υπουργό Εθνική Αμήνη. Κάτι που απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Ναι. Τελεία. Τώρα, ε, το θέμα τη μειονότητα. το θέμα τη υπάρξεω μειονότητα ημί στα Δωδεκάνησα, είναι ένα θέμα που οι Τούρκοι θέτουν παραδοσιακά από το 1959. Και για τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή. Για τα Δωδεκάνησα. Η Είχε γίνει μια συζήτηση μεταξύ του Μπίτσιου που έγινε μετά από τα Εξωτερικών και ενό Τούρκου διπλωμάτη του Κούνεραλπ. Στι συζητήσει που είχαν γίνει, είχε τεθεί από πλευρά Τούρκων. Κατά καιρού το θέτουν. Μιλάμε για μια πολύ μικρή ομάδα μουσουλμάνων συμπολιτών μα. Εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτο μετά το 1947, δηλαδή μετά την εφαρμογή τη σύνθηκη τη Λοζάνη. Και ε, είναι απολύτω ενσωματωμένη και ενταγμένη στην τοπική κοινωνία. Δεν είχε ποτέ τεθεί θέμα μειονότητα ή μειονοτικών δικαιωμάτων. Είναι εκτό συζητήσεω. Πάντοτε, μία βασική αρχή είναι για να έχει μειονότητα. Πρέπει να έχει και έναν κάποιο αριθμό που να μπορεί να στηρίζει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί κάποιε δεκάδε ή εκατοντάδε άτομα να πει αυτή είναι η μειονότητα που πρέπει να έχει αυτό, εκείνο το άλλο. Τα θρησκευτικά δικαιώματα βεβαίω των μουσουλμάνων στην προκειμένη περίπτωση προστατεύονται απολύτω. Βλέπετε ότι αυτό που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο θα μπορούσε να είναι ένα σκαλί για να πάμε στη συμφωνία με την Τουρκία. Τι, τη συμφωνία με την Αίγυπτο, να πω ότι ο κ. Κοντζιά περίπου την είχε καταγγείλει, ή μάλλον είχε επισημάνει πολλά δύναμα σημεία που είχε. Όχι μόνο ο κ. Κοντζιά, αλλά ήταν ο πρώτο που θυμάμαι που βγήκε την σχολή σα αρνητικά. Και ρωτάω γιατί βλέπουμε ότι από τον 28ο και ανατολικά το πράγμα έχει μείνει κενό. Ε, Κάτι που φαίνεται να βολεύει, α πούμε, την Τουρκία. Είχα πει, ε, προσέξτε, επειδή έχω παρακολουθήσει τι συνομιλίε μεταξύ Ελλάδο και Αιγύπτου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ε, η, αρχική τους, η αρχική θέση των Αιγυπτίων είναι ότι δεν πηγαίνουν ανατολικότερα τη ΚΟ. Mm. Ε, αυτό που έγινε ήταν υποχώρηση να φτάσουν στο σημείο εκείνο στο οποίο έφτασαν. Ε, για την ακρίβεια έπαιρναν στην Τουρκία υπάρχει το ακροτήριο της Κνίδου. Έπαιρναν μία γραμμή από το ακροτήριο της Κνίδου και μετά που άρχιζε ο κύριος υπηρωτικό όγκος της Τουρκίας και λέγανε δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση από εκεί. Ο λόγος ήταν πολύ απλός. Μας λέγανε ότι αυτό είναι ένα θέμα δικό. Εμείς είτε με εσάς υπογράψουμε είτε με τους Τούρκους την ίδια πάνω κάτω υφαλοκρηπίδα θα πάρουμε δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε αμφιζητεί κάποιο το δικό μα τμήμα υφαλοκρηπίδα. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε μια διαμάχη που είναι δικιά σα με του Τούρκου. Λύστε τα μεταξύ σα και όποιο τα λύσει, ούτω ή άλλω την ίδια περιοχή πάνω κάτω θα πάρουμε. Το ότι προχώρησαν ω τη Ρόδο ήταν για αυτού μια υποχώρηση σε σχέση με αυτό που λέγανε αρχικώ. Ε, για μας ήταν μια εξανάγκης συμφωνία, το είχα πει και τότε ήταν μια εξανάγκη συμφωνία διότι έπρεπε να απαντήσουμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και η συμφωνία που έγινε μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου υπερκαλύπτει το χώρο του τουρκολιβικού μνημονίου. Σαφώ θα θέλαμε μια συμφωνία η οποία θα κατελάβανε όλη την περιοχή και θα έφτανε στο Καστελόριζο. Αλλά ε, προκειμένου να έχουμε μια συμφωνία η οποία να υπερκαλύπτει και ουσιαστικά να ακυρώνει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο, γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Ε, δεν κοιτάζει πάντοτε τι είναι το άριστο, αλλά τι είναι το εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες. Μια και μιλήσατε για τις πρέσπες. Mm. Να σας ρωτήσω το εξή. Θεωρείται ότι αυτή η συμφωνία είναι κακή. Η Νέα Δημοκρατία το έλεγε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Είπε ότι αν γίνει κυβέρνηση και είναι υπογεγραμμένη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εμάς περιπτώσει δεν υπάρχει καμία πολιτική δυνάμη που να λέει ότι θα πάει και θα σκίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Όσο κακή και αν είναι. Μήπως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από αυτή τη συμφωνία. Και για να μιλήσω συγκεκριμένα, είναι μια χώρα η οποία είναι στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να αγοράσει οπλικά συστήματα μεταχειρισμένα. Θα μπορούσε η ελληνική βιομηχανία, για παράδειγμα, να λάβει όλου του εξυγχρονισμού και το σημάζεμα του, του οπλοστασίου. Μα δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε το στράτευμά του. Μήπω η κυβέρνησή σα ήταν πολύ φοβική έναντι των το ψηφοφόρων τη να αγγίξει αυτά τα θέματα και να πει ναι, εντάξει, ωραία, την κληρονόμησα τη συμφωνία, μπορεί να μου αρέσει, αλλά ας εκμεταλλευτώ αυτά που... Πριν μπορώ. να απαντήσω, θα κάνω δύο σχόλια. Ναι. Το ένα είναι ότι οι εξελίξεις για το μακεδονικό δεν μετρούνται με τον πολιτικό χρόνο μία ή δύο κυβερνήσεων, μετρούνται σε, σε, χρόνο, ναι. σε πολύ μεγάλο βάθο ναι. βάθος χρόνο. Ναι. Τη συμφωνία των Πρεσπών θα τη δούμε σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνο. Ήδη σήμερα βλέπουμε μία άσχημη παρενέργειά τη στην αναγνώριση σωματίου για την μακεδονική γλώσσα βάσει της ε, ονομασίας που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη γλώσσα από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ουδέποτε το μακεδονικό ξεκίνησε από τους άμεσους πέκτες της περιοχής. Άλλες μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούσαν το μακεδονικό για τους δικούς τους λόγους. Δεν είναι θέμα δηλαδή μεταξύ της Ελλάδος και των κατοίκων του γειτονικού μας κράτους. Πού η συμφωνία των Πρεσπών του όνομα της Μακεδόνες. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο εκμεταλλεύονται μεγάλες δυνάμεις. Και ένα τρίτο σημείο. Ε, τρεις φορές έχουν γίνει εισβολές στο όνομα της Μακεδονίας αλλάζοντας τα εδαφικά σύνορα της περιοχής και τρεις φορές έχουν γίνει εισβάρους της Ελλάδος. Ε, τώρα, ε, για το θέμα των σχέσεών μας με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία όπως έχει ονομαστεί ε, είναι κάτι το οποίο εάν δεν υπήρχε αυτή η διαμάχη γύρω από το όνομα θα έπρεπε να έχουμε φεύρει το συγκεκριμένο κράτος yeah. διότι αν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο κράτος θα είχαμε στην περιοχή μια μεγάλη Αλβανία και μια μεγάλη Βουλγαρία που θα συνόρευαν θέλουμε αυτό το κράτος στην περιοχή και θέλουμε να διατηρηθεί ε, πολλά πράγματα που συνδέονταν και με τον κορονοϊό εμπόδισαν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Ε, θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση στην οποία μπορούμε να κάνουμε κινήσεις προς το γειτονικό κράτος διότι είναι και αυτό πιστεύω σε αναζήτηση ταυτότητας πολλές φορές. Με σκοπό σε βάθος χρόνου να αποτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί πάλι από τρίτες δυνάμεις. Ολη αυτή η διαμάχη. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε μπορέσει ακόμη να δούμε τη σημασία τη συμφωνία των Πρεσπών για το ίδιο το κράτο του. Διότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει η κυβέρνηση να έρθει το βεμερό και να δούμε πώ το αντιμετωπίζει. Ε, ξέρετε, υπάρχει και άλλη άποψη ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή σε σχέση με αυτό το πολύ μικρό κράτο. Και κανονικά δεν δε θα πρέπει να δείχνει κάποιο φοβικό σύνδρομο. Ε, δεν είναι το 27 φοβικό σύνδρομο. Το δείξαμε αυτό το, το σύνδρομο κάποια στιγμή και νομίζω δεν ήταν. Δεν είναι σύνδρομο αυτό σύνδρομο για το κράτο. Ναι. Είναι αστεία πράγματα. Για τώρα. τα σχέδια που κρύβονται πίσω είναι από αυτό πίσω το κράτο. Πίσω από το κράτο. Ναι. Ε, θα σα πω κάτι. Φεύγω από τα Σκόπια, πάω mm. στο mm. Κωσυφοπαίδειο. Ναι. Ε, όταν ε, ήμουν στην Αγγλία το 1993-1994, δούλευα στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ξαφνικά αρχίζουν να συζητάνε για του Κωσοβάρου, για του Αλβανού Κωσοβάρου. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι το Κωσυφοπαίδειο το ήξερα μόνο ιστορικά ω το σημείο στο οποίο είχε γίνει η μεγάλη μάχη των Σέρβων και είχαν χάσει από τους Οθωμανούς και κατέλαβαν οι Οθωμανοί τη Σερβία. Δεν είχα άλλη εικόνα περισσότερο και ήξερα ότι μένουν κάποιοι μουσουλμάνοι, αλλά λεπτομέρειες δεν ήξερα. Το 1999, στο όνομα του Κωσυφοπεδίου, έγινε η εισβολή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Θέλω να πω δηλαδή ότι ε, ας έχουμε υπόψη μας ότι ιστορικά κεφάλαια, τα οποία, στα οποία εμείς μπορεί να μην δίνουμε σημασία, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι ως αφορμή για να παρέμβουν στην περιοχή. Αυτό με ανησυχεί με το μακεδονισμό και όλο αυτό το ιδεολόγημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόψει το εμφανές, το δέντρο που βγαίνει από πάνω. Η ρίζα όμως παραμένει από κάτω ζωντανή. Εγώ το ανέφερα περισσότερο επειδή ακούω την άποψη και έχει μια βάση ότι θα προτιμούσαμε αν η Ελλάδα λίγο πιο πρωταγωνιστική στις κινήσεις της. Ίσως έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε περισσότερο την ευρωπαϊκή την ατοϊκή γραμμή και εδώ στη γειτονιά μας ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε ένα ρόλο πιο ενεργό να ακουγόμαστε περισσότερο. Ε, θεωρώ ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ότι με την Τουρκία η κατάσταση έφτασε σε εκρηκτικό σημείο δύο φορές. Η μία ήταν με το τρεις φορές. Η μία ήταν ε, την καθαρά Δευτέρα, το τρίμερο της καθαρά δευτέρα, Η δεύτερη με το Roots Race. Και η τρίτη τους τελευταίους μήνες με την τρομερή ρητορική, την επιθετική ρητορική από πλευράς Τουρκίας. Ε, αυτό υποχρέωσε να στραφούμε προς την Τουρκία. Δεν έχουμε και αμέτρητες δυνάμεις να ασχολούμαστε. Από εκεί και πέρα... Ε, πιστεύω ότι τώρα έχουμε το περιθώριο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε καμιά γάμε <laughs> θεωρήτη που θα πέσει στη γη την <laughs> ναι, επόμενη φορά και θα βυθεί στη γη σε τρία χρόνια χειμώνα όπω ή κάποιο ηφαίστειο κρακατόα που θα εκραγεί και θα βυθίσει, θα γεμίσει η Φεστιακή στάχτη όλη τη γη. Ε, υπό φυσιολογικέ συνθήκε τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε περισσότερο με τα γειτονικά μα κάτι στα Βαλκάνια. Ναι, και πρέπει να κερδίσει και τι εκλογέ βεβαίω. Σα βλέπω πολύ, πολύ, σίγουρο. Ε, ναι, ίσω δεν πρέπει, αλλά ναι, θεωρώ ναι. ότι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε λέγοντα κάτι καθαρό: Ότι εμεί είμαστε κατά τη απλή αναλογική. Ε, θέλουμε ενισχυμένη αναλογική γιατί θέλουμε κυβέρνηση αυτοδυναμία. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ω το κύριο, η αξιωματική αντιπολίτευση, αντιθέτω, πέρασε ένα νόμο ο οποίο βασιζόταν στην απλή και άδολη αναλογική προφανώς η ενισχυμένη είναι δολερή αναλογική, ε, βασιζόταν στην απλή, στην απλή, αναλογική και βασιζόταν στην έννοια των κυβερνήσεων συνεργασίας. Δεν μπορείς να έχεις αλλιώ κάτι άλλο. Η εξελίξη των τελευταίων ημερών σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βαρουφάκης για τις Δήμητρες, σε σχέση με την αντίδραση του Πασόκ ως προς την πιθανότητα συγκυβερνήσεως ε, με τον κύριο Βαρουφάκη, ε, συνυπάρξεως μάλλον με τον κύριο Βαρουφάκη στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα, απομακρύνουν την κυβερνησιμότητα από πλευράς ε, της αριστεράς. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει σταθερές κυβερνήσεις και να προχωρήσουν προς την επόμενη μέρα. Επομένως, γι' αυτό θεωρώ ότι ε, η... η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρές πιθανότητες να είναι αυτοδύναμη στις δεύτερη, τη δεύτερη Κυριακή. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Πώς είναι ε, ε, να, ε, για έναν ψύχρεμο άνθρωπο όπως γιατί έχετε στα απόψεις σας, πολλοί διαφωνούμε αυτές τις απόψεις, αλλά σας βλέπουμε και στα πάνελ, γενικώ ότι όλοι μπορούν να συζητήσουν μαζί σα. Πώ μπορείτε να πολιτεύεστε σε αυτό το, το κλίμα τοξικότητα, Και ρωτάω γιατί με πολλού καλεσμένου το έχουμε συζητήσει. Ζούμε ένα φαύλο κύκλο. Πολύ λίγοι σοβαροί άνθρωποι δέχονται να εμπλακούν με την πολιτική. Γιατί σου λένε και δεν έχει να του απαντήσει ότι πού να παναβλέξω. Πόσο δύσκολο είναι για ένα ψυχρό που δεν φωνάζει, δεν τζιρίζει, δεν τσακώνεται στα παράθυρα να είναι σε αυτό το στίβο. Παλιά δεν το έκανα, ε, αλλά ναι. πλέον όταν. ούτε ρωτούσα καν με ποιον θα συνομιλήσω, πρέπει να σου ομολογήσω ότι εδώ και αρκετό καιρό ρωτάω ποιοι θα είναι και έχω πει για συγκεκριμένα άτομα, τα οποία προφανώ δεν θα αναφέρω, ότι δεν θα ήθελα να είμαι στο πάνελ μαζί του να συνομιλήσω. Ε, είναι δύσκολο και είναι. Ξέρετε τι με ενοχλεί. Ότι είναι άσπρο μαύρο όλα. Δηλαδή, ανέφερα πριν από μερικέ μέρε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα άρχισε από το 2017. Πετάγεται το συνομιλητή μου, ναι. πείτε το ξανά, πείτε το ξανά. Λέω, πραγματικά αρχίζει από το 2017. Η διαφορά είναι ότι από το 2017 μέχρι το 2019 η οικονομική ανάπτυξη ήταν το 1 τέταρτο της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα είναι διπλάσια από το μεσόρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, δεν είναι άσπρο μαύρο στη ζωή. Και αυτό το πιστεύω. Πρέπει να βρει ανθρώπου με του οποίου να μπορεί να συζητά. Μερικοί υπάρχουν. Α πούμε, ε, ένα άνθρωπο με τον οποίο συζητάω με ευχαρίστηση είναι ο Γιώργο Κατρούγκαλο. Ε, μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά, μπορεί να αλλά μπορούμε να κουβεντιάσουμε. ή ο Ναύραχο, ο Αποστόλακη. Είναι κάποιο με τον οποίο μπορώ να συζητάω. Από την άλλη πλευρά, διαφωνούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά συζητά. Δεν είναι άναρθρε κραυγέ. Τώρα, επειδή είσαστε στο Υπουργείο Παιδεία, σα ανησυχεί δεν θέλω να σα τρομάζει η είσοδο. Νομίζω είναι 370.000 νέοι ψηφοφόροι. Ναι. Ε, η λογική λέει ότι δεν θα είναι φιλικά προσκύμμενα στην κυβέρνηση. Όχι επειδή αντιπαθούν απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία, αντιπαθούν την εξουσία. Ένα μεγάλο ποσοστό τη νεολαία. Δηλαδή είναι και φυσιολογικό έτσι. Σα ανησυχεί αυτή η μαζική είσοδο τη νεολαία στι κάλπε, αν έρθουν να ψηφίσουν βέβαια έτσι. Όχι ιδιαίτερα, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι κατεβάζουμε διαρκώς το ηλικιακό όριο για να ψηφίσει κάποιος σημαίνει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή μπορεί να ψηφίσει κάποιος που θα είναι 16 ετών εφόσον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 έχει κλείνει τα 17 του χρόνια δηλαδή αν κάποιος έχει γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου θα είναι 16 ετών και κάτι μηνών και θα ψηφίσει σε εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν δική του διαμορφωμένη άποψη, αλλά θα ψηφίσουν αυτό που του λέει η οικογένειά του σε γενικέ γραμμέ. Εκτό αν είναι πολύ επαναστάτε λόγω ιδίω. Ναι, μπορεί να πάει και κοντά στην οικογένεια. Στην οικογένεια. Ε, το δεύτερο είναι ότι ε, πιστεύω ότι τουλάχιστον του φοιτητέ με του οποίου έρχομαι σε επικοινωνία, από τη νέα γενιά κυρίω με φοιτητέ έρχομαι, του θεωρώ ανθρώπου οι οποίοι είναι έλογοι άνθρωποι και θέλουν να ακολουθήσουν. Αισθάνονται άσχημα όταν βλέπουν τη χώρα μας να υστερεί σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή θέλουν να ακολουθήσουν σου λέει εμείς γιατί δεν έχουμε αυτό εμείς γιατί δεν έχουμε εκείνο. Ε, με τα τέμπη εμείς γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε σύγχρονο σιδηρόδρομο. Τέτοια πράγματα. Το οποίο είναι αυτονόητο και νομίζω ότι από τα κόμματα, εκείνο που το, το, διασφαλίζει περισσότερο από τα υπάρχοντα κόμματα, είναι μάλλον η Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάλι επαναλαμβάνω πρέπει αυτό να φανεί. Ναι, σε εγώ, εγώ που θα να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη, ακούω διάφορα να δεν ναι. θέλω να πω. Ναι. θα, θα το δούμε 21 ναι. Μαΐου. Μαου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σε ευχηθούμε καλό κουράγιο και να σα δεσμεύσουμε, αν είναι δυνατόν, καταλαβαίνουν ε, καταλαβαίνω το εξημό σα, μετά τι 14 Μαου που θα γίνουν οι εκλογέ. Α, με ιδιαίτερη χαρά. Να περάσετε μια βόλτα θα, τα ε, θα έχουμε πολλά να πούμε mm -hmm. να πω πάντως κάτι για τις τουρκικές εκλογές που να το έχουμε κατά νου Ακ ναι. Σενέρ είναι το πρόσωπο κλειδί της επόμενης ημέρας ε, ελέγχει τον κύριο όγκο των εθνικιστών Τούρκων δεν είναι πλέον με τον Μπαχτσελή, είναι με την Ακ ναι. Σενέρ ναι. ελέγχει τον κύριο όγκο των εθνικιστών Τούρκων έχει άριστε σχέσεις με τον Ερντογάν και είναι η μόνη η οποία έκανε νερά στον Κυλιτσντάρογλου πριν καταλήξουν στην κοινή συμφωνία. Α έχουμε κατά νου αυτό το όνομα και το πώ μπορεί να παίξει την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι στην επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα και για τα πρόσωπα τη ε, Τουρκία που μπορεί να παίξουν ε, ένα yeah. ρόλο. Η ΑΞΕΝΕΡ πάντω θεωρώ ότι είναι κρίσιμο ε, παράγοντα. Ε, θα πω μόνο το εξή. Ε, όταν έγινε ο σεισμό στην Τουρκία, mm. ο Ερντογάν ενημέρωσε μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι Κανέναν άλλο. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ κύριο. για την ωραία συζήτηση. Να καλά.